Παναγιός Τάφος βρίσκεται στο Ναό της Αναστάσεως στην καρδιά της Ιερουσαλήμ. Το σπουδαιότερο μνημείο του χριστιανισμού επί 2.000 χρόνια στέλνει το μήνυμα της ειρήνης σε όλο τον κόσμο. Όμως για πρώτη φορά όλος ο πλανήτης έστρεψε το βλέμμα του στην Αγία Πόλη όταν αυτό το σπουδαίο μνημείο έστειλε σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητά του. Το News Bomb ταξίδεψε στην Ιερουσαλήμ, κατέγραψε τις εργασίες αποκατάστασης του Παναγίου Τάφου και μπήκε μέσα στο Ιερό Κουβούκλιο, το οποίο βλέπετε στην σχεδόν τελική του μορφή. Βρισκόμαστε έξω από το Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, όπου γίνονται οι εργασίες αποκατάστασης του σπουδαίου αυτού μνημείου. Πίσω μου ακριβώς βλέπετε μία από τις δίωπες όπου γίνεται η αφή του Αγίου Φωτός. Επίσης ολόκληρος ο τείχος είναι καλυμμένος με πλέγμα από τιτάνιο, υλικό το οποίο μένει αδιάβλητο στο πέρασμα του χρόνου. Περνάμε στην τελευταία φάση, δηλαδή ενισχύουμε με τιτάνιο, με συμβατά και επιτελεστικά κονιάματα που έχουμε σχεδιάσει το εσωτερικό και θα κλείσουμε τα φατνώματα ξανά με βλήτρα και αγκύρια τιτανίου πάνω στο κονίαμα. Ταυτόχρονα καθαρίζεται και προστατεύεται το μνημείο, ενώ αναδεικνύονται οι αξίες του. Έχουμε ανοίξει παράθυρο μέσα στον νεκρικό θάλαμο, όπου φαίνεται ο Ιερός Βράχος, οι πιστοί μπορούν να τον βλέπουν, και ταυτόχρονα οικοδομούμε όλη την εικόνα του Ιερού Κουβουκλίου, φαίνονται οι επιγραφές του, οι ελληνικές επιγραφές, φαίνονται τα φρέσκο, οι τείχες ζωγραφικές, φαίνονται τα ανάγλυφα και αναδεικνύεται όλη η φυσιογνωμία του Ιερού Κουβουκλίου. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εξετάζει το ενδεχόμενο να τοποθετήσει ένα σύστημα τηλεματικής όπου θα ελέγχει τη στατικότητα, την υγρασία και τη σεισμική δραστηριότητα του μνημείου από την Αθήνα. Μία από τις σκέψεις είναι να τοποθετηθεί και εξαερισμός στον τρούλο του Ναού της Αναστάσεως, προκειμένου να διοχετεύεται η υγρασία και η καπνή από τα κεριά. Και όλος ο υπόγειος χώρος, ο οποίος έχει ανασκαφεί κατά τις ιστορικές έρευνες της δεκαετίας του 60, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Έχει προβλήματα υγρασίας, έχει άτακτης παροχέτευσης υδάτων και αποχέτευσης, έχει προβλήματα ότι λόγω αυτών των συνθηκών οι υποστηλώσεις έχουν σαπίσει και δεν υποστηρίζουν πλέον το δάπεδο και το Ιερό Κουβούκλιο και επομένως η συνέχεια της υποστήριξης του Ιερού Κουβουκλίου και της διαμόρφωσης συνθηκών που να επιτρέπουν να είναι αηφόρα η επέμβαση είναι προς τα πάνω. Και την αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου έδωσαν το πράσινο φως εκτός από τον Ορθόδοξο Πατριάρχη Θεόφιλο και οι αδελφότητες των Φραγκισκανών και των Αρμενίων. Μακαριότητα, ποιες είναι οι σχέσεις σας με τα υπόλοιπα δόγματα, τους Καθολικούς και τους Αρμένιους, οι οποίοι και εκείνοι έχουν δικαίωμα στη διαχείριση του Παναγίου Τάφου? Είναι πάρα πολύ καλές και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αυτές οι σχέσεις. Υπάρχει συνεργασία σε όλους τους τομείς και αυτό το καλλιεργούμε βεβαίως και εμείς, αλλά σε αυτό συνέβαλαν και οι επικρατούσες εδώ πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες. Το ότι μπορέσαμε να συνεργαστούμε στην αποκατάσταση του Παναγίου Τάφου είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τους χριστιανούς αλλά και για όλο τον κόσμο. Το μήνυμα της συμφιλίωσης προέρχεται από εδώ, από το μέρος που γίνεται η συντήρηση του σπουδαίου αυτού μνημείου. Είναι πολύ σημαντικό το έργο που γίνεται εδώ και έπρεπε να σκεφτούμε σοβαρά ότι παρά τις διαφορές μας είχαμε ένα κοινό στόχο. Να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο για την αποκατάσταση του Παναγίου Τάφου. Πριν από λίγο καιρό, η ομάδα της κυρίας Τόνιας Μωροπούλου βρήκε έξω ακριβώς από το Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου ένα μοναδικό ιστορικό κειμήλιο,
Πρόκειται για το σταυρό που φέρει χαραγμένο το όνομα του Κάλφα Κομνηνού, ο οποίος είχε κάνει την προηγούμενη αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου. Βρήκαμε εδώ την ταυτότητα του Κομνηνού, ένα σημαίνιο σταυρό με την ημερομηνία της έναρξης του έργου αναστήλωσης από τον ίδιο, τον Οκτώβριο του 1809. Μετά τον Πανάγιο Τάφο, ο Πατριάρχης Θεόφιλος, όπως αποκαλύπτει, οραματίζεται και την αποκατάσταση του Ναού της Αναστάσεως. Υφίστανται ορισμένα, ακόμα ορισμένες ατέλειες, δηλαδή δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι αναστρατικές εργασίες του όλου συγκρατήματος του Πανίου της Αναστάσεως και αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει απαραίτητος, είμαστε υποχρεωμένοι των πραγμάτων, και από τις εξελίξεις των εργασιών της αναστηλώσεως του Ιερού Κουβουκλίου να συνεχιστούν αυτές οι εργασίες και συγκεκριμένα οι εργασίες αυτές αφορούν στην αποκατάσταση του αποχετευτικού συστήματος, στην πλακώστρωση του ταπέδου του Ναού της Αναστάσεως και επιπλέον για μας εκείνο που έχει σημασία είναι η ολοκλήρωση και η πλήρης αποκατάστασης και ανάδειξης του καθολικού του Ναού της Αναστάσεως.